Η Εκκλησία μας σήμερα, αγαπητά μας παιδιά, εορτάζει και τιμά τη μνήμη των δώδεκα Αποστόλων. Τι ήσαν οι δώδεκα Απόστολοι? Εσείς είστε παιδιά που μελετάτε, διαβάζετε, γνωρίζετε και μαθαίνετε ήσαν οι μαθητέ του Χριστού. Ο Χριστός μας ήταν ο διδάσκαλος και εκείνοι ήταν οι μαθητέ του και άκουσαν όλα τα μαθήματα. Τα μαθήματα για την αγάπη, για την αλήθεια, για την ισότητα, για την τιμιότητα, για την ειλικρίνεια, για τη δικαιοσύνη. Άκουσαν τα μαθήματα για τα προβλήματα της παρούσης ζωής, αλλά και για το μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί όλους τους ανθρώπους που αναφέρεται στην αιωνιότητα. Και ήταν καλοί μαθητές, ήταν καλοί ακροατές και πολλές φορές με θαυμασμό έλεγαν ότι ουδέποτε ελάλησε ένα άνθρωπος ω ούτως ο άνθρωπος διότι ο Χριστός μας διέφερε από τους άλλους διδασκάλους του Ισραήλ ελάλη ο εξουσίαν έχουν και στο πρόσωπό του οι μαθητές έβλεπαν το διδάσκαλο που τον διέκρινε η αυθεντία, η ειλικρίνεια, η τιμιότητα και ότι αυτά που εδίδασκε ο διδάσκαλος τα εφήρμοζε πρώτα εκείνος. Αλλά πού τους βρήκε παιδιά μου ο Χριστός τους δώδεκα Αποστόλους μήπως πήγε να μαζέψει τους θρησκευτικούς ηγέτες του Ισραήλ για να τους κάνει μαθητάς και στη συνέχεια αποστόλους όχι υπήρχαν στο Ισραήλ αλλά αυτοί αποτελούσαν τη θρησκευτική ελίτ ο Χριστός μας ήρθε να φέρει μια καινούρια διδασκαλία ήρθε να φέρει καινούρια μηνύματα και αυτήν την καινούρια διδασκαλία δεν μπορούσε να την εμπιστευτεί σε ανθρώπους που ήδη είχαν δοκιμαστεί και είχαν αποτύχει Μήπω ήρθε στην Αθήνα να αναζητήσει τους συνεργάτες ανάμεσα στους σοφούς της αρχαίας Ελλάδος ούτε γιατί διότι ο Χριστός δεν είχε ανάγκη από τη διδασκαλία των ανθρώπων, από την ανθρώπινη σοφία. Καλή ήταν η φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων, αλλά δεν ήταν αυτή που μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο και να λετρώσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μήπως πήγε όμως στη Ρώμη την παντοδύναμη που είχε εξουσία και μπορούσε να πάει στα ανάκτορα και να ζητήσει τη δύναμη των αυτοκρατόρων της Ρώμης, ούτε αγνόησε και τη θρησκευτική ελίτ της Ιερουσαλήμ και τη σοφία των Αθηνών, αλλά και την παντοδυναμία των Ρωμαίων. Και πού πήγε, πήγε στα χαμηλά στρώματα, πήγε ανάμεσα στους απλοϊκούς ανθρώπους, πήγε στους αγραμμάτους αλληλείς της Γαλιλαίας και εκεί έριξε τα δίχτυα του και επέλεξε από τα πλήθη των ανθρώπων δώδεκα αγραμμάτους απλοϊκούς ανθρώπους τιμίους και εναρέτους που είχαν στην καρδιά τους την αθωότητα και το απονήρευτον που ήταν εργατικοί και ζούσαν με απλότητα στη ζωή τους. Αυτούς κάλεσε κοντά του. Αυτούς έκανε μαθητάς του. Και φάνηκαν άξιοι μαθητέ και όταν πλέον εκείνος θα πήρχε το από τον κόσμο αυτόν τους απέστειλε ως κήρυκας και συνεχιστάς του δικού του έργου. Ιδού σας αποστέλω Πορευθέντες κηρύξατε πάντα τα έθνη και σας αποστέλω σαν τα αρνιά ανάμεσα στους λύκους και πράγματι άοπλοι χωρίς καμιά ανθρώπινη δύναμη αλλά μόνο με τη χάρη και την ευλογία του Θεού διασκορπίστηκαν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος δώδεκα άνθρωποι, μια χούφτα άνθρωποι και αυτοί εκήρυξαν το Ευαγγέλιο και διώχθηκαν και βασανίστηκαν και φυλακίστηκαν και κατακρεοργήθηκαν και οδηγήθηκαν στο θάνατο και στα μαρτύρια αλλά όμως το μήνυμα του Ευαγγελίου της αγάπης του Χριστού το μετέφεραν σε ολόκληρο τον κόσμο με αποτέλεσμα σήμερα αυτό το Ευαγγέλιο αυτή η διδασκαλία του Χριστού να ακούγεται Σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλες τις γλώσσες των ανθρώπων. Γιατί το Ευαγγέλιο, παιδιά μου, που γράφτηκε για πρώτη φορά στην ελληνική τη γλώσσα, προς τιμή μας είναι αυτό, αλλά και μεγάλη ευθύνη όλων μας, γιατί το έχουμε το Ευαγγέλιο στη γλώσσα, στο πρωτότυπο, στην ελληνική και πρέπει να το διαβάζουμε. Αυτό το Ευαγγέλιο μεταφράστηκε σε όλες τις γλώσσες του κόσμου και ο πιο αγνοημένος και περιφρονημένος και περιθωριοποιημένος λαός έχει σήμερα τη δυνατότητα να διαβάζει το Ευαγγέλιο. Πώς όμως κατόρθωσαν αυτοί οι ολίγοι να φωτίσουν ολόκληρη την οικουμένη, πώς κατόρθωσαν οι άνθρωποι αυτοί, οι απλοϊκοί, να σοφιστούν, να αγιαστούν, να φωτίσουν, να ακτινοβολήσουν, να επηρεάσουν μια ολόκληρη ανθρωπότητα, πως αυτό το λίγο το προζύμι μετέβαλε ολόκληρο το φύλλο της ανθρωπότητος, πως αυτές οι πυγολαμπίδες, αυτές οι λαμπάδες, οι δώδεκα λαμπάδες φώτισαν ολόκληρη την οικουμένη. Οι άνθρωποι αυτοί, παιδιά μου, είχαν ορισμένα χαρίσματα, τα οποία αποτελούσαν τα κύρια στοιχεία της ταυτότητός του. Πρώτα πρώτα πίστεψαν πολύ στο Χριστό και όποιος πιστεύει στο Χριστό είναι ικανός να κάνει και θαύματα. Ή αν έχετε είπε ο Χριστός μας πίστην ως κόκκου συνάπιος. Μικρούτσι και πίστη σαν τον κόκκο του συναπιού. Αλλά ο κόκκος του συναπιού είναι μικρός μεν αλλά έχει μέσα Μεγάλη θερμότητα και παλαιότερα το συνάπι το χρησιμοποιούσαν για κρυολογήματα. Το βάζανε στην πλάτη και έκαιγε αυτό. Και έφευγε το κρυολόγημα. Οι γονεί μα και οι παλιότεροι από εμά έτσι, αν έχετε πίστη θερμή, σαν του κόκκου του συναπιού, θα κάνετε θαύματα. Θα πείτε σε αυτό το βουνό να μεταβεί από εδώ και να πάει στη θάλασσα να πνιγεί βέβαια δεν εννοεί αυτό το φυσικό βουνό όποιος έχει πίστη στο Θεό μετά βάλει τον κόσμο ολόκληρο ισοπεδώνει όλες τις δυσκολίες ξεπερνάει όλα τα προβλήματα αντιμετωπίζει όλους τους πειρασμούς με θάρρος και με γενναιότητα μάχεται και αγωνίζεται γιατί πιστεύει στον ένα, στον δυνατό, στον ισχυρό στον αίτητο, στον παντοδύναμο Χριστό πίστη σημαίνει εμπιστεύουμε τα πάντα στα χέρια του Θεού και όποιος εμπιστεύεται τον εαυτό του στα χέρια του Θεού αυτός είναι ο δυνατός γιατί ταυτίζεται πλήρως με τη δύναμη του Θεού που είναι αίτητος και παντοδύναμος και όταν έχουμε μαζί μας το Θεό δεν μπορεί να σταθεί κανένας εναντίον μας με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος πυρακτώνεται η καρδιά τους, λαλούν γλώσσες, ποικίλε, αλλά μιλούν τη γλώσσα της πίστεως και αυτήν την πίστη και αυτήν τη ζωντάνια και αυτό το θάρρος και αυτήν την παρησία και αυτήν την αλήθεια τη μεταφέρουν στα πέρατα του κόσμου. Πίστευαν πολύ στο Θεό και όχι θεωρητικά με τη γλώσσα αλλά με τη ζωή τους και είχανε Άγια ζωή, είχαν ενάρετη ζωή, είχαν φωτισμένη ζωή και αυτό το καταλάβαιναν οι ειδωλολάτρες από τη συμπεριφορά τους. Καταλάβαιναν ότι ήταν ένας άνθρωπος, ο χριστιανός, ο απόστολος. Καταλάβαιναν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ενάρετος, είναι δίκαιος, δεν ψεύεται, δεν κακολογεί, δεν σε κουφαντεί, δεν διαβάλλει, δεν διασύρει, δεν είναι εγωιστής, δεν είναι υπερήφανο, δεν εκδικείται, δεν μισεί, δεν διαπράττει την αμαρτία, δεν παραβαίνει το ρόμο του Θεού. Αυτό είναι χριστιανό, αυτό είναι απόστολο του Χριστού. Και έτσι επηρέαζαν το περιβάλλον του και μιλούσαν για το Θεό. Όχι μοναχά με τη γλώσσα του, αλλά μιλούσαν με το παράδειγμα του και με τη ζωή του. Πράγμα το οποίο εσήμενε ότι τα λόγια δεν έχουν τόσο μεγάλη δύναμη όσο έχει το παράδειγμα και ζωή του καθενός μας. Το πρώτο λοιπόν πίστεψαν στον Χριστό και έζησαν σύμφωνα με την πίστη τους. Το δεύτερο αγαπούσαν πολύ τον Χριστό. Γι' αυτό έλεγαν τι χωρίσει μας από τις αγάπης του Χριστού. Ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού οι θλίψει, οι στενοχώρια, οι διωγμοί, οι βασανισμοί, η κατατριγμή, η πείνα, η δυστυχία. Τίποτε δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Αγαπούσαν τον Χριστό πάνω από τη μάνα, πάνω από τον πατέρα, πάνω από τα αδέλφια, πάνω από όλου τους ανθρώπους, πάνω από όλα είχαν τον Χριστό. Και όποιο παιδιά μου αγαπάει τον Χριστό, τότε γίνεται ένας πύραυλος, πνευματικός πύραυλος. Και εκτινάσετε στα ύψη της αρετής και της αγιότητος. Και αυτήν την αγάπη σήμερα παιδιά μου χρειαζόμαστε όλοι μας. Όλοι μας διψούμε για την αγάπη. Και αν μας πει κάποιος πως δεν μας αγαπάει κανένας στον κόσμο αυτό, δεν θα θέλαμε να ζούμε. Θέλουμε να μας αγαπούν, αλλά θέλουμε και εμείς να αγαπούμε. Ο Θεός παιδιά μου μας έδωσε νου να σκεπτόμεθα, μάτια να βλέπουμε, αυτιά να ακούμε γλώσσα να μιλούμε, πόδια να περπατούμε, χέρια να εργαζόμαστε και καρδιά για να αγαπούμε. Δεν γεννηθήκαμε παιδιά μου για να μισούμε, αλλά για να αγαπούμε. Και όταν σκορπίσουμε γύρω μας την αγάπη, γιατί η αγάπη είναι σαν την ατομική βόμβα, γκρεμίζει τα κάστρα της αμαρτίας και του διαβόλου και απλώνεται και κυριαρχεί η βασιλεία των ουρανών ανάμεσα στους ανθρώπους. Και το τρίτο και τελειώνω παιδιά μου να μην σας κοράσω. Οι Απόστολοι είχαν πνεύμα θυσία. Δεν ήταν καλοπερασάκηδες. Δεν ζούσαν για να πλουτίσουν. Δεν ζούσαν για να μαζέψουν εκτήματα και χρήματα και να καλοπεράσουν. Αλλά ζούσαν με απλότητα, με στέρηση και μέσα στη φτώχεια. Κανένας δεν είχε ο Χριστός μας παιδιά μου. Δεν είχε ούτε ένα φιλτζάνι χώμα. Το κτήμα το μόνο κτήμα που είχε ο Χριστός είχε ένα σταυρό επάνω στον Γολγοθά όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Έτσι και οι Απόστολοι ακτήμον ο Χριστός ακτήμονες και οι Απόστολοι δεν είχαν τίποτε το δικό τους όλα ήταν του Χριστού όλα ήταν της Εκκλησίας και αυτοί ζούσαν με κάθε θυσία και ξέρετε όταν ο Χριστός μοιράζει ψωμιά όταν ο Χριστός διδάσκει τα όμορφα εκείνα λόγια. Πολλά τα πλήθη των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Αλλά όταν ο Χριστός, παιδιά, μας δείχνει τον ανηφορικό το δρόμο, όταν μας δείχνει το δρόμο της θυσίας, γιατί για να είσαι χριστιανός και για να είσαι απόστολος του Χριστού, πρέπει να πέχεις μέσα σου απόφαση να θυσιάσεις, να θυσιάσεις τον ύπνο σου, να θυσιάσεις την ξεκουρασή σου, να θυσιάσεις κάτι από τα κτήματά σου, από τα χρήματά σου, από τα δικά σου. Αν έχεις απόφαση θυσίας, είσαι άξιος χριστιανός. Και οι Απόστολοι, παιδιά μου, τα θυσίασαν όλα και θυσίασαν και τη ζωή τους. Όλοι τους μαρτύρησαν και έχησαν το αίμα τους για, το για τη δόξα και το μεγαλείο του Χριστού. Και εδώ, παιδιά, στην Ελλάδα, θα θυμάστε έναν ήρωα, το Λάζαρο, τον Κουντοριώτη, όταν κηρύχθηκε η επανάσταση τα υπόγειά του κάτω ήταν γεμάτα από χρυσά νομίσματα και όταν τελείωσε ο αγώνας δεν είχε ούτε μια παντάρα. Και ο Λόρδος Βύρον ο φιλέλληνας έγραφε και έλεγε «Ελλάδα, σου προσέφερα πολλά, σου προσέφερα την αγάπη μου, σου προσέφερα τα χρήματά μου και τώρα σε προσφέρω τη ζωή μου» αν μπορούσαμε να το πούμε εμείς. Για το Χριστό, Χριστέ μου, σου τα δίνω όλα, όπως τα έδωσαν οι Απόστολοι. Και τη ζωή μου, αν παραστεί ανάγκη, είμαι έτοιμος να τη δώσω για τη δόξα και το μεγαλείο το δικό σου. Αμήν.